συναρπαστικό και γεμάτο ανατροπές το τρίτο ετάπ του ΔΕΗ Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδος. Με κίνηση από την Κώστα Ναβαρίνο και τερματισμό στην Κυπαρισία, οι συμμετέχοντες αθλητές διένεσαν απόσταση 150 και πλέον χιλιόμετρων σε ένα από τα πιο μαγευτικά παραθαλάσσια τοπία της Μεσογείου. Η αλλαγή στον κάτοχο της ΔΕΗ Γαλάζιας Φανέλας για πρώτη φορά από την περσινή αναβίωση του μεγάλου ελληνικού ποδηλατικού αγώνα ήταν η πιο σημαντική, αλλά δεν ήταν η μοναδική. Ο Πορτογάλος Γιούρι Λεϊτάο της Κάζα Ρούραλ άντλησε δύναμη και σημαντική βοήθεια από την ομάδα του, καθώς παρότι είχε οπισθοχωρήσει μετά το πρώτο σπριντ ανάβασης, κέρδισε ένα πολύτιμο δευτερόλεπτο στο ενδιάμεσο σπριντ στη Φινικούντα, περνώντας πρώτο στη γραμμή του τερματισμού στην κεντρική πλατεία της Κυπαρισίας. Η νίκη ήταν διπλή για τον Λεϊτάο, καθώς πέρασε πρώτος και στη βαθμολογία των πόντων. Εξίσου σημαντική ημέρα και για τον Κύπριο Ανδρέα Μιλτιάδη, που αγωνίζεται με τα χρώματα της εθνικής ομάδας της χώρας του. Ο 12 φορές πρωταθλητής Κύπρου, με ένα σύνολο 20 πόντων, απέκτησε σημαντικό προβάδισμα για να κρατήσει την Betson πορτοκαλί φανέλα μέχρι το φινάλε του γύρου, καθώς ο Dwight Yamane της Bike Aid ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 12 βαθμούς. Ο Μιλτιάδης βρίσκεται πολύ ψηλά στη γενική κατάταξη, κατέχοντας την 7η θέση, ενώ πρώτος μεταξύ των αθλητών της εθνικής Ελλάδας είναι ο Γιώργος Μπούγλας, κατέχοντας την 33η θέση. Μόνο μια φανέλα δεν άλλαξε κάτοχο, η λευκή, για τον καλύτερο αναβάτη κάτω των 23 ετών, την οποία εξακολουθεί να φορά ο Λόγκαν Κάρι της Bolton Equerries Blackspoke, έχοντας χτίσει μάλιστα μια διαφορά 25 δευτερολέπτων από τον Φρανσίζινο της Bike Aid. Η νίκη αυτή ανήκει σε όλη την ομάδα, γιατί έκαναν ό,τι μπορούσαν για να με βοηθήσουν και έτσι στα τελευταία 500 μέτρα εγώ απλά έπρεπε να σπριντάρω για να κερδίσω. Τώρα θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για να κρατήσουμε τη γαλάζια φανέλα. Όλα πήγαν καλά και πήρα τη φανέλα των βουνών, την οποία ελπίζω να κρατήσω μέχρι αύριο. Ταυτόχρονα είμαι κοντά στη γενική 15 δευτερόλεπτα πίσω από την πρώτη θέση, επομένως έχω διπλό στόχο. Είμαι πολύ ικανοποιημένος, αλλά ο γύρος δεν έχει τελειώσει ακόμα. Δεν ήταν η καλύτερη μέρα για μας. Είμαστε απογοητευμένοι, καθώς δεν καταφέραμε να κερδίσουμε μπόνους δευτερόλεπτα. Εν ώψη του τελευταίου ετάπ έχουμε τρεις επιλογές για να κερδίσουμε τη γενική κατάταξη. Μπορούμε όλοι να προσπαθήσουμε για την νίκη στο τελικό σπριντ. Εγώ δεν είμαι αυθεντικός σπρίντερ, αλλά με τα ξεκολλήματα και τις αλλαγές, αν βρω την ευκαιρία, δεν θα την αφήσω να πάει χαμένη. Από την περιοχή της Κώστα Ναβαρίνο θα εκκινήσει και το τέταρτο και τελευταίο ετάπ της φετινής διοργάνωσης με κατεύθυνση προς την Ενδοχώρα. Αφού περάσει από το παλάτι του Νέστορα στο λόφο του Εγκλιανού, θα επιστρέψει στα παράλια για να κινηθεί κατά μήκος του Κυπαρισιακού κόλπου και να τερματίσει στην Αρχαία Ολυμπία, έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους όχι μόνο της Ελλάδας αλλά ολόκληρης της Σιφηλίου.